Τι γίνεται στη Γαλλία, φίλοι μου? Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα στην οικογένεια. Καλό μήνα, υγεία και ευλογία να έχουμε. Χαμόγελα, όμορφες στιγμές. Αληθινούς κοντά, ψεύτικους μακριά. Υπομονή, δύναμη. Καθαρό μυαλό. Τι γίνεται στη Γαλλία? Γαλλία, Αφρική, Μαρόκο, Αλγερία, όπως θες πες το. Τι έγινε, τα σπάνε και τα καίνε? Κάνουνε πιάτσικο? Τι έγινε, δεν δούλεψε εκεί πέρα η δημοκρατία? Δεν δούλεψε η αγάπη? Δεν δούλεψαν τα σχολεία τους? Ο χριστιανισμός πήγε περίπατο? Όποιος δηλαδή βγει να πει ότι εκεί πέρα αυτό που κάνουν είναι λάθος, είναι ρατσιστής. Τι έγινε, κόπηκαν τα επιδόματα? Τι ο λόγος είναι όντως το ότι πυροβόλησε το παιδάκι? Μιλάμε για έναν Γάλλο Γρηγορόπουλο. Ποιος φταίει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποια είναι η δική σας άποψη? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι την πρώτη ώρα θα έχω σχόλιο. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας το τραπεζικό. Τρίτη ώρα ανοίγω γραμμές να ακούσω τις απόψεις σας για όλα αυτά που θα σχολιάσουμε. Μήπως φταίνε όλοι μαζί? Μήπως φταίει μόνο ο Μακρόν? Πρόοδο δεν θέλατε? Τα ίδια μπορεί να συμβούν και στην Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε τις ίδιες συνέπειες. Να τα θυμάστε αυτά που λέμε και αυτά που λέγαμε τόσο καιρό. Γιατί έρχονται και εδώ πέρα αυτές οι εικόνες. Μην νομίζετε ότι είμαστε μακριά. Έχουμε λοιπόν τη Γαλλία, που εκεί πέρα συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, καίνε, σπάνε, κλέβουν, λαιλατούν. Αναρωτήθηκα προχθές άμα η γαλλική κυβέρνηση θα αποζημιώσει όλα αυτά τα καταστήματα που έχουν υποστεί ό,τι έχουν υποστεί. Αν η γαλλική κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη ή θα το πάει σαν το Μητσοτάκη, δεν γνώριζα, δεν ήξερα, είναι περίεργο που μέρα μεσημέρι βγήκαν και τα σπάνε. Ποιοι είναι αυτοί που τα σπάνε, γιατί τα σπάνε? Τα σπάνε όντως γιατί πείραξαν, σκότωσαν, συγγνώμη, ένα παιδί, που το θεωρώ ένα λογικό λόγο να ξεσηκωθεί κάποιος, αλλά στο παρελθόν είχαν πειράξει άλλα πόσα παιδάκια. Τα σκοτώσανε, τα βιάσανε, τα κάνανε, τα ράνανε και κανένας δεν ξεσηκώθηκε. Μήπως λοιπόν ήταν η αφορμή, μήπως ψάχναν μια αφορμή, γιατί έχω και έναν Μπαγκλαντεσιανό εδώ πέρα που μου έχουν στείλει στο Facebook, ο οποίος μένει στην Ελλάδα. Και έχει κάνει δημοσίευση και αναρωτιέται γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει και στη Σουηδία. Αύριο μεθαύριο αυτός μπορεί να αναρωτηθεί γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει και στην Ελλάδα. Να μπαίνουν, να σπάνε, να καίνε, να λαιλατούν. Όχι φυσικά το σπίτι του Μακρόν ή των βουλευτών. Τα δικά σας σπίτια. Τις δικές σας περιουσίες, τα δικά σας μαγαζιά. Φταίει λοιπόν στη Γαλλία το σύστημα και την πληρώνει ο πολίτης. Αν κάποιος το θεωρεί αυτό σωστό. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ σωστό. Για μένα, αν θέλανε να κάνουν την επανάστασή τους, ήξεραν ποιοι είναι απέναντί τους, ήξεραν ποιοι ευθύνονται. Σίγουρα δεν ευθύνεται ο Γάλλος με το μαγαζάκι του, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει και μετά από αυτό ούτε αποζημίωση θα πάρει και δεν θα έχει και λεφτά να ορθοποδήσει. Χαιρετίσματα σε όλους τους πρασινοπερέδες, χαιρετίσματα στις δυτικές συνοικίες, σε όλα τα φιλαράκια μου. Χαιρετίσματα στο Μάκη και στο Μίτσο. Χαιρετίσματα στο Πάρκο. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο περιστατικό και θα τα αναλύσουμε και καλύτερα στην πορεία. Πάμε λίγο σε αυτό που έγινε στη Ρόδο με το σερβιτόρο.
που έκανε σχεδόν μακροβούτι για να εξυπηρετήσει πελάτες. Πελάτες οι οποίοι βρίσκονται πάνω σε εξέδρες μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο μαγαζί που κάνει κατάληψη της θάλασσας. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε. Ίσα ίσα αυτοί παίρνουν και αέρα με τα κονέ που έχουν. Και αν πας εσύ με την ομπρέλα σου θα σε διώξουν κιόλας. Είναι δεδομένα λοιπόν για την Ελλάδα όλα αυτά τα παράνομα, όπως είναι και οι παράνομες εξέδρες, που θα έπρεπε ήδη να έχουν ξυλωθεί από το λιμενικό. Καλά, για το αφεντικό που είναι χρόνια τώρα εκεί πέρα και κάνει κουμάντο, πρέπει να ξέρετε ότι έχει και το κατάστημα, το κηλικείο μέσα στη Βουλή. Ο συγκεκριμένος που έχει το συγκεκριμένο beach bar, έχει και το κηλικείο μέσα στη Βουλή. Τι περιμένετε λοιπόν, να πάνε κόντρα σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι θέλετε, να πηγαίνει ο Μητσοτάκης να πίνει καφέ και να έχει μέσα καμιά χλέπα? Όχι φυσικά. Οπότε ό,τι θέλει αυτός που έχει το κηλικείο στη Βουλή θα γίνει, δικός τους είναι. Άμα θέλει να βάλει μέσα εξέδρες στη θάλασσα θα βάλει και δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Θα το αναλύσουμε όμως. Ο Έλληνας χρόνια τώρα κλείνει τα μάτια στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων αυτών των νέων που δουλεύουν σε ζών. Το ίδιο κάνουν και όλοι όσοι εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο δίτη, όλοι αυτοί αφρόκρεμα, η high class society της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Φυσικά κανένας δεν μπορεί να τραβήξει μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί όπως είπαμε είναι φιλαράκι τους αυτός και πριν πάει η επιθεώρηση εργασίας θα τον ενημερώσουν και θα τα βολέψει όλα. Οι εξέδρες όμως θα μείνουν εκεί. Γιατί οι εξέδρες δεν έχουν ξυλωθεί? Γιατί κλείνουν τα μάτια στην εκμετάλλευση? Γιατί υπάρχει κάποιος που γυρνάει και λέει ότι παιδιά, εγώ μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα. Εγώ δεν μπορώ να πάω μόνος μου κόντρα σε κάποιον που έχει το κηλικείο στη Βουλή. Και όμως γίνεται. Όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ. Τα εγώ δεν μπορώ μόνος μου. Και εγώ δεν ήξερα και εγώ δεν ήθελα να μπλεχτώ και εγώ δεν ήθελα να κάνω το ένα, δεν ήθελα να κάνω το άλλο. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Ξέρω όμως σίγουρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, παιδιά. Πρέπει να προσπαθήσουμε γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Επιθεώρηση εργασίας που πάει εφόσον έχει ενημερωθεί το αφεντικό δεν είναι επιθεώρηση εργασίας, είναι μια κοροϊδία. Ας μην ξεφεύγουμε όμως από το ζουμί. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος σερβιτόρος, για να μην χάσει τη δουλειά του, βγαίνει και περασπίζεται φανατικά το αφεντικό του, γιατί δεν είναι εργοδότης του, είναι αφεντικό του. Και λέει ότι παίρνω καλό μπουρμπουάρ και μα και μου και... Ναι, εντάξει, οκ, okay, σε πιστέψαμε. Μετά μην αναρωτιέστε όμως γιατί δεν πάνε όλοι οι νέοι να δουλέψουν σε ζών. Και λέτε, μα τι παραπάνω ζητάει κάποιος και δεν βρίσκει άτομα. Άμα μας ζητάς να βουτάμε μακροβούτι μέσα στη θάλασσα για να πάμε ένα τοστάκι στον άλλον που είναι σε μια παράνομη εξέδρα. Εντάξει, και άμα έχει δηλαδή μποφόρ, τι θα κάναμε, πνιγόμασταν? Επίσης, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί ο τουρισμός φέτος έχει πάρει τον κατήφορο? Και πού είναι δηλαδή το πρόβλημα, λένε όλοι αυτοί οι προοδευτικοί, να βάλουμε ξαπλώστρες σε όλες τις ακτές επάνω στο κύμα? Και γιατί να μην βάλουμε μέσα στο κύμα, μέσα στη θάλασσα? Και γιατί, πού βλέπετε εσείς εκμετάλλευση, αφού ο σερβιτόρος είπε ότι δεν έχει πρόβλημα? Δροσίζεται κιόλας γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, λέει ο προοδευτικός. Όλοι αυτοί οι νεόπλουτοι κυφήνες, όλες αυτές οι ξεφτισμένες βίζιτες, έτσι που θεωρούνται επώνυμοι και κάνουν ό,τι κάνουν και θέλουν να τους σερβίρει ένας δούλος, γιατί σαν δούλο το βλέπουν, σαν μπάνια πάνω στην παράνομη εξέδρα, για να νιώσουν κάποιοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι για μένα δεν αξίζουν δεκάρα. Σας το λέω απλά και όμορφα και ωραία. Ένας τίμιος άνθρωπος, ένας τίμιος σερβιτόρος μπαίνει με τα ρούχα στη θάλασσα για να ικανοποιήσει τι? Την καινοδοξία και τη ματαιοδοξία των κομπλεξικών. Για να βγάλει ένα μεροκάματο, για να μπορέσει να πάει να σπουδάσει, να μπορέσει να περάσει μια νύχτα καλά, να μπορέσει να κάνει τη ζωή του. Να μορφώνετε λοιπόν τα παιδιά σας, παιδιά. Να ξέρουν ποιες είναι οι πραγματικές αξίες.
ώστε να μπορούν αύριο μεθαύριο να μην γίνονται δούλοι άθελά τους σε νεόπλουτα μηδενικά. Απλά τα πράγματα. Τα ίδια κάνανε όμως επί Πασόκ και οι Έλληνες, οι οποίοι πηγαίνανε στην Ταϊλάνδη, πηγαίνανε σε διάφορες χώρες, στις Μπαχάμες, στην Καραϊβική, και μπαίνανε και καθόντουσαν σε τέτοιου είδους κρεβατάκια και περιμένανε τον Ταϊλανδό να τους φέρει έτσι ακριβώς το τοστάκι, έτσι ακριβώς τη σαμπάνια, για να νιώσουν κάποιοι εκείνες τις 2, 3, 10, 5 μέρες. Τώρα τους ενοχλεί που βλέπουν τον Έλληνα. Όταν ήταν Ταϊλανδός δεν είχαν πρόβλημα. Άρα να μην υπάρχει άλλη υποκρισία. Σας πιάνει λύπη σε μεμονωμένα περιστατικά. Δεν σας πιάνει γενικά η λύπη. Καλά πάμε στον τουρισμό όμως. Ωραίες οι συνθήκες. Εργασιακός μεσαίωνας. Αλλά αλήθεια, θα ήθελα πολλούς να δω στη Χαλκιδική να κάνουν κάτι ανάλογο, για να δω πως θα αντιδράσουν οι χύψοι δήμαρχοι, ο χύψοι περιφερειάρχης, η χύψοι επιθεώρηση εργασίας που υποτίθεται είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά θα έλεγα τι είναι. Ή μήπως έχει αυτός με τις πλατφόρμες μέσα στη θάλασσα κάνα ξάδερφο στο λιμενικό εκεί στη Ρόδο. Είναι από το ίδιο χωριό και δεν λέει κανένας τίποτα γιατί έχει το κατάστημα στη Βουλή. Δεν με ενοχλεί, λέει ο άνθρωπος, αυτός ο τρόπος σερβιρίσματος. Παίρνω και κάνα tip. Φανταστείτε, παλεύει για να κρατήσει τη δουλειά του. Και αύριο μεθαύριο, αν ακούσεις από κάποιον ότι ζητείτε ένα σερβιτόρος για παραθαλάσσιο μπαρ, ο οποίος θα πρέπει να έχει εκπαίδευση ΟΗΚΑ ή τουλάχιστον να έχει περάσει από το κέντρο ανορθόδοξου πολέμου, για κάποια παραλία στη Ρόδο είναι, μωρέ, η οποία κακοποιεί τον νόμο, η οποία κακοποιεί τους υπαλλήλους της. Μην αναρωτηθείτε γιατί δεν θα βρούνε άνθρωπο να πάει, εκτός αν βρούνε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη τα λεφτά, τη δουλειά, και εκεί πάνω θα πατήσουνε. Επίσης πρέπει να σταματήσετε να ανεβάζετε, για τη Γαλλία το λέω, παιδιά, πρέπει να σταματήσετε να ανεβάζετε αυτή τη φωτογραφία από την ταινία που είναι μέσα σε ένα περιπολικό που είναι σαν ασθενοφόρο με τη σημαία και δίπλα έχει ένα ξερό που κάνει σούζα. Παιδιά, αυτή η εικόνα δεν είναι από τη Γαλλία. Αυτή η εικόνα είναι από την ταινία Ατένα στο Netflix. Σταματήστε λοιπόν να αναπαράγετε φωτογραφίες από ταινίες σαν να είναι φωτογραφίες οι οποίες έχουν συμβεί. Σαν να είναι ένα γεγονός. Ξυπνήστε. Μην είστε λάχανα. Ανάρτησα και έδειξα για τη Γαλλία, θα το πω, την εθνική ομάδα της Γαλλίας το 1970, στην οποία ήταν οι περισσότεροι Γάλλοι, και πλέον το 2022 που περισσότεροι είναι Αφρικανοί. Όχι ότι δεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές, καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι Αφρικανοί, μπορώ να πω. Και κέρδισαν και τίτλο και χάρηκαν οι Γάλλοι και πάει λέγοντας. Θέλω να σταθώ στην αντικατάσταση πληθυσμών. Στο πώς μέσα σε 40-50 χρόνια βλέπουμε ότι έχει αλλοιωθεί ολοκληρωτικά ο πληθυσμός. Ότι έχει γίνει αντικατάσταση λαών. Και δεν το λέω, δεν είμαι ρατσιστής. Το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήγα στη Μασσαλία, το παραδέχομαι, με τον Μπάο και έκανα την εκδρομή μου. Πήγα στην Κερκίδα. Αυτά που αντίκρισα εκεί πέρα ήταν σίγουρα από χώρες Αλγερίας, Μαρόκο. Λιβύη. Δηλαδή σε κάθε γωνία στους δρόμους στη Μασσαλία έβλεπες τέτοιου είδους ανθρώπους, δεν έβλεπες Γάλλους. Πάνε τα κρουασάν, οι Γάλλοι τραγουδιστές, πάνε αυτά που ξέρατε για τη Γαλλία. Πλέον στη Γαλλία υπάρχουν μόνο Μαροκινοί, Αλγερινοί, Αφρικανοί, και για να βρεις Γάλλο είναι σαν να ψάχνεις ψήλο στα άχυρα. Το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα, τι νομίζετε, ξέρετε για πόσους. Μιλάνε για 35 εκατομμύρια τα οποία περιμένουν να έρθουν εδώ πέρα. Κάποιοι θα φύγουν προς την Ευρώπη, άλλοι θα μείνουν εδώ όμως μόνιμα. Άρα από τα 35 εκατομμύρια πόσοι υπολογίζετε εσείς ότι θα μείνουν είναι ένα δικό σας πρόβλημα. Πάντως το σχέδιο αυτό λέει.
Για μένα η αντιμετώπιση για το περιστατικό στη Ρόδο θα έπρεπε να είναι κατανοητό από όλους, το ότι είναι φυσιολογικό να έχει πάει εκεί πέρα το λιμεναρχείο, να τον έχει πει ξύλωσε αυτές τις ξαπλώστες που έχεις βάλει μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν σου ανήκει η παραλία. Ανήκει σε κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος μπορεί να θέλει να έρθει εδώ πέρα να βάλει την ομπρέλα του και να κολυμπήσει μέσα αυτή τη θάλασσα. Πώς εσύ έρχεσαι και κάνεις κατάληψη σε μια θάλασσα και στείνεις μπίζνα και βγάζεις ξαπλώστες μέσα στη θάλασσα, δεν το γνωρίζει κανένας. Δεν έχει πάει όμως και κανένας ακόμα να το αποτρέψει όλο αυτό, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Πολύ φανερά. Όσο για τον Γρηγορόπουλο της Γαλλίας, πρέπει να υπολογίσουμε ότι πριν 8 μήνες στο Παρίσι, μια 12χρονη Λόλα βιάστηκε, βασανίστηκε, στραγγαλίστηκε από μια Αλγερινή, η οποία μετά τι έκανε η έξυπνη, τη χώρεσε μέσα σε μια βαλίτσα, το κορμί της έτσι όπως ήταν, το χώρεσε μέσα σε μια βαλίτσα και το παράτησε κάπου η έξυπνη. Φυσικά εκεί πέρα δεν έγινε χαμός, δεν υπήρχαν αντιδράσεις απέναντι σε αυτήν την Αλγερινή, από καμία κοινότητα, από καμία μάζα, από κανέναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του επαναστάτη και πρέπει να πάει κόντρα σε κάποια πράγματα. Δεν κάηκαν κτίρια, δεν έγιναν διαδηλώσεις, δεν υπήρξε ούτε οργή ούτε ξεσηκωμός. Έτσι, το παιδάκι αυτό βιάστηκε, βασανίστηκε και πέθανε. Αλλά κανένας δεν αντέδρασε πάνω σε αυτό, γιατί εντάξει η Αλγερινή είναι κάτι διαφορετικό για τη Γαλλία και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι σε μια Αλγερινή. Φυσικά και δεν είναι ψέματα αυτά που λέω, γιατί είδα τώρα ένα σχόλιο στο YouTube. Μπορείς να ψάξεις για τη Λόλα, 12 χρονών είναι, πριν 8 μήνες στο Παρίσι έγινε το περιστατικό. Άμα είσαι άσχετος, μη σχολιάζεις, ψάξου πρώτα. Γιατί εύκολα πληκτρολογείς και δύσκολα σκέφτεσαι από ό,τι φαίνεται. Πλέον ξέρετε, πιο εύκολα λειτουργούν τα δάχτυλα κάποιων που πληκτρολογούν γρήγορα να γράψουν ότι κι αυτοί έχουν άποψη και δεν υπάρχει πλέον καν η σκέψη, δεν υπάρχει καν η λειτουργία του μυαλού. Απλά πληκτρολογούμε. Κερίδι δεν θέλατε, κερίδι έχετε, οπότε να περιμένετε τέτοιες καταστάσεις και στην Ελλάδα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φυσικά, μαζικής εξαπάτησης, συγγνώμη, γιατί ενημέρωση δεν είναι αυτή. Δεν παίξανε κάτι πλάνα τα οποία θα σοκάρανε τον Έλληνα πολίτη. Υπήρξε για άλλη μια φορά φήμωση. Για άλλη μια φορά εκμετάλλευση στο πώς θα αναπαράγουμε τις ειδήσεις. Ο Fox FM 103,6 όμως στέκεται εδώ όρθιος να σας ενημερώνει αντικειμενικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Είπε ότι ο σερβιτόρος παίρνει 3 χιλιάρικα το μήνα, ο ιδιοκτήτης. 3 χιλιάρικα το μήνα και 200 ευρώ λέει μπουρμπουάρ κάθε μέρα. Λοιπόν φίλοι μου, ήρθε η ώρα να τα βάλουμε κάτω. Λοιπόν, 3.000 ευρώ το μήνα, 200 ευρώ κάθε μέρα, 7 στα 7 δουλεύουν στη σεζόν, έτσι. Το ενημερώνω. Μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε το μακροβούτι και πήγε το τοστάκι σε αυτόν που το πήγε, μας λέει εδώ πέρα ο ιδιοκτήτης ότι βγάζει 9.000 το μήνα ο σερβιτόρος. Ο σερβιτόρος, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, βγάζει 9.000 το μήνα, παιδιά. Τα ακούτε? Άμα τα βάλεις δηλαδή για ένα πεντάμινο εξάμηνο που δουλεύουν σεζόν, ο άνθρωπος αυτός θα βγάλει 50.000. 7 στα 7. Κάθε μέρα με 54.000 θα φύγει από εκεί πέρα. Ό,τι λέει ο ιδιοκτήτης, έτσι. Τον οποίο δεν τον πιστεύουμε σε καμία περίπτωση, αλλά ας τον αναφτώνει και να λέει και τα δικά του. Φυσικά θα έπρεπε να πάει η επιθεώρηση εργασίας και να πει: έλα τώρα, αδερφέ. 3.000 δεν λες ότι το δίνεις στο παλικάρι. Για βγάλει τη μισθοδοσία σου να δούμε. Για φέρε εδώ τη μισθοδοσία. Να δούμε πώς θα το δίνεις στο παιδί. Και να βγει και να πάρει θέση και να πει ότι παιδιά τόσα τον δίνει, τόσα παίρνει. Αλλά όταν είναι όλοι μαζί στο κόλπο, έτσι είναι. Τώρα θα μου πεις εδώ στην Άφη το πας και δίνεις 30 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Πάει κάποιος, νοικιάζει μια παραλία, χτίζει εκεί ένα κοτέτσι και σου λέει για να έρθεις να κάτσεις στο κοτέτσι να πιεις ένα καφέ, πρέπει να κάνεις ελάχιστη κατανάλωση 30 ευρώ.
Κάτσε, αδερφέ. Περίμενε λίγο. Στο κοτέτσι. Ποιο σου δίνει αυτό το ελεύθερο? Θα σου πει, άμα δεν γουστάρεις, μην έρχεσαι στο κοτέτσι. Ε, δεν θα έρθω στο κοτέτσι. Γι' αυτό και δεν πάω στα κοτέτσια αυτά. Γι' αυτό θα πάρω την ομπρελίτσα μου, θα πάρω την πετσετούλα μου και θα πάω να γουστάρω σε μια παραλία. Όμορφα και ωραία με το ψυγιάκι μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν από όλους αυτούς. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνει την περισσότερη. Και μπορώ να πάω σε όποια παραλία γουστάρω. Εντάξει, από τη θάλασσα μέχρι πίσω 7 μέτρα δεν δικαιούνται να έχουν εξαπλώστρες, άσχετα που το έχουν να κάνει αυτοί εδώ πέρα, άστο. Το έχουν κάνει δικό τους μαγαζί όλα. Δεν βλέπεις μέσα στη θάλασσα, ο άλλος έβγαλε εξαπλώστρες. Άμα είσαι νοήμων, πας εκεί και το λες, φιλαράκι, εγώ εδώ πέρα θα κάτσω. Δεν πάω να κάνεις καμιά δουλειά για να μην βρίσουμε κιόλα. Και άμα σ' αρχίσει τα μαμούτα τα ηλίκια, γιατί πλέον σε αυτά τα μαγαζιά δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης και οι σερβιτόροι. Πλέον έχουν και φουσκωτούς εκεί. Έχουν και φουσκωτούς, τους οποίους τους δηλώνουν αβαγωστός, τους δηλώνουν εκεί πέρα για κάποιο άλλο λόγο. Και άμα πας και κάνεις βασάρια, τσακ, σφυρίζει ο ιδιοκτήτης και έρχονται και οι φουσκωτοί και σου λένε, έλα, μάζεψε την ομπρέλα, μάζεψε το ψυγιάκι σου, μάζεψε το ένα, μάζεψε. Νταϊλίκι. Μην μασάτε, παιδιά. Μην μασάτε. Άμα έρθει κανένας να σας απειλήσει, να σας εκβιάσει, ξέρετε πώς να τον αντιμετωπίσετε. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλοι με τα χέρια, άλλοι με το τηλέφωνο. Εμείς προτιμάμε τα χέρια. Αν και αυτοί οι περισσότεροι δεν λειτουργούν μόνο με τα χέρια, αρχίζουν και κάνουν άλλα κόλπα, μαζεύονται καμιά δεκαριά εκεί πέρα, θα έχεις πρόβλημα. Σε αυτή τη χώρα όμως αυτά τα επιτρέπουν όλοι αυτοί. Επιτρέπει το κράτος να συμβαίνουν όλα αυτά. Να εκβιάζεται ο Έλληνας πολίτης και να μην μπορεί να κάνει μπάνιο όπου γουστάρει. Καλός ή κακός, παραέγινε το κακό. Ξέρετε, η ειλικρίνεια είναι ένα πολύ ακριβό δώρο. Και οι φτηνοί δεν μπορούν να το κάνουν. Όσο και να θες να προσπαθείς και να τους εξηγήσεις ότι θέλω να μου λες την αλήθεια, δεν μπορούν να σου πουν την αλήθεια. Λειτουργούνε σαν μυθομανείς. Θέλουν να πλάθουν ένα προφίλ στο οποίο, με το οποίο δεν έχουν καμία σχέση, γιατί περισσότεροι είναι υποκριτές. Προσπαθούν με έναν τρόπο πλάγιο να ανεβάσουν το εγώ τους, να καταφέρουν κάτι. Το ότι όμως πέσατε από τα σύννεφα και μείνατε έκπληκτοι για τις εργασιακές συνθήκες γαλέρας στη μαζική εστίαση και τον τουρισμό, με ξεπερνάει. Όλοι ξέρετε ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, όλοι ξέρετε πώς λειτουργούν τα αφεντικά, γιατί δεν είναι εργοδότες αυτοί, σαν αφεντικά λειτουργούν. Όλοι λένε ότι έρχεται ανάπτυξη, ότι έρχεται ισχυρή οικονομία, αλλά σε όλα αυτά δεν περιλαμβάνει το εργαζόμενος. Και πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους αυτό. Γιατί η παραγόμενη υπεραξία της εργασίας αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία την οποία έχουμε όλοι μπροστά μας, κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Το ότι θα ρίχναμε και κολύμπι για να αλλάξουμε το τασάκι σε έναν μακάκα δεν το περίμενα. Και όχι, δεν είμαστε αριστερούλιδες που κάποιοι λέτε ότι οι αριστερούλιδες αντιδρούν σε αυτά. Είναι κατάντια αυτό που συμβαίνει. Να βγαίνει ο άνθρωπος και να υπερασπίζεται το αφεντικό του και να λέει «Δεν με ενοχλεί, παίρνω 200 ευρώ φιλοδόρημα». Να λέει ψέματα. Γιατί? Γιατί είναι μπροστά το αφεντικό και δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του ο πιτσιρικάς. Απλά πράγματα. Γιατί αν του δινόταν την ευκαιρία, αν του δινόταν η ευκαιρία να πει την αλήθεια χωρίς να χάσει τη δουλειά του, θα έλεγε πολύ διαφορετικά πράγματα. Σιγά σιγά έρχονται οι δημοτικές εκλογές, αδέρφια! Σιγά σιγά θα αρχίσουν να στρώνουν άσφαλτο! Θα αρχίσουν να τάζουν μια καλύτερη κοινωνία! Εκεί στο Μελισσοχώρι θέλω να είστε αφυπνισμένοι. Αν δεν έρθει νερό, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν οι ίδιοι. Για μένα, προσωπική μου άποψη και στο Δημόριο Κάστρου, αν δεν έρθει νερό καθαρό, να ανοίγεις τη βρύση σου και να πίνεις νεράκι όπως δικαιούσε, δεν πρέπει να συνεχίσουν οι ίδιοι. Ούτε πλατείες, ούτε πάρκα, ούτε αθώνατα νερά, ούτε τίποτα δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μόνο νερό στο Δημόριο Κάστρου. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν γίνεται να είναι μέσα στα άλατα, να είναι καρκινογόνο, να είναι ό,τι είναι. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, αλλά έχει αποδειχθεί ότι το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο. Για να μην είναι πόσιμο, είναι βλαβερό για τον άνθρωπο. Οπότε συγκεντρωθείτε λίγο να έχουμε πόσιμο νερό πρώτα και μετά θα φάνε όλοι οι άλλοι. Εντάξει. Προτεραιότητα λοιπόν είναι το νερό.
Αφήστε τα πεζοδρόμια, αφήστε τους δρόμους, αφήστε τα όλα που είναι εκεί, λες και έχει πέσει βόμβα. Να φέρουν νερό. Αλλιώς δεν συνεχίζουν οι ίδιοι. Αυτό είναι. Τέλος. Παπατζηλίκια και ιστορίες δεν γουστάρουμε πλέον. Εδώ πέρα βγήκε ο άλλος, με είπε σε 3-4 μήνες θα έχεις νερό. Νερό δεν έχω. Ψέματα είπες λοιπόν. Εφόσον είπες ψέματα, τελείωσες. Θα σας θυμηθούν πάλι όλοι οι υποψήφοι, θα σας θυμηθούν πάλι όλοι οι δήμαρχοι, θα αρχίσουν τις χειραψίες, θα αρχίσουν τις βόλτες, μην τρώτε παπά. Άμα συνεχίζετε να τρώτε παπά, φταίτε εσείς, δεν φταίει κανένας άλλος. Απλά είναι τα πράγματα. Άντε, γιατί με έχετε κουράσει να πούμε. Φάγατε σανό στις εθνικές, θα φάτε σανό και στις δημοτικές. Είστε απάλευτοι, ρε φίλοι. Είστε απάλευτοι και ξέρετε γιατί είστε απάλευτοι. Γιατί βγαίνει τώρα ο ιδιοκτήτης από το συγκεκριμένο beach bar στη Ρόδο και τι λέει. Ήρθανε, λέει, εδώ 10 επιθεωρητές και τα βρήκαν όλα νόμιμα. Ρώτησαν, λέει, τους εργαζόμενους αν τους αναγκάζουν να μπαίνουν στη θάλασσα και εκείνοι είπαν πως το κάνουν για καλύτερο μπουρμπουάρ. Άκου τι λέει ο ιδιοκτήτης. Ρωτήθηκαν, λέει, οι εργαζόμενοι μπροστά στον εργοδότη και είπανε όλα καλά, μόνοι μας σερβίρουμε μέσα στο νερό με χαρά και ενθουσιασμό. Το κάνουν αυτό γιατί θέλουν αύριο να έχουν δουλειά, αλλά τι εννοεί το κάνουν για ένα καλύτερο μπουρμπουάρ? Δηλαδή, άμα δεν ήθελε αυτός ο σερβιτόρος να πάει εκεί πέρα να σερβίρει, δεν είχε μπουρμπουάρ. Πώς θα πήγαινε η παραγγελία σε αυτή την ξαπλώστρα μες στη θάλασσα, ρε ψεύτη? Το ίδιο ισχύει που λέει ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δηλαδή, μόνο σε αυτή την ξαπλώστρα πήγε παραγγελία. Σε άλλες ξαπλώστρες πώς πάνε οι παραγγελίες, με ντρόουν? Πώς πάει η παραγγελία σε αυτές τις ξαπλώστρες αλλιώς, αν δεν πάει κάποιος κολυμπώντας? Με καλαθάκι? Τη ρίχνει από πάνω αεροπλάνο? Πώς πάει, θα μας τρελάνετε, ρε? Τι είμαστε, ρε, κορόιδα είμαστε? Μας βγαίνει στην τηλεόραση ο κάθε Καραγκιόζης και μας λέει ψέματα και τα πιστεύετε? Τι μεμονωμένο περιστατικό? Πώς γίνεται, αφού έχει 30 ξαπλώστρες εκεί πέρα? Πώς είναι μεμονωμένο περιστατικό? Και τι πάει να πει, είναι επιλογή του σερβιτόρου επειδή θέλει να βγάλει μπουρμπουάρ? Και πού ξέρει αυτός ότι θα πάρει μπουρμπουάρ πριν πάει στην παραγγελία, ρε ψεύτη? Και δεν έχει άλλη επιλογή. Οπότε ας τα βάλουμε κάτω και ας είμαστε αντικειμενικοί. Φτάνει πια. Άιντε, κουραστήκαμε. Την είδανε όλοι να πούμε εδώ πέρα σε ήχηδες. Είναι νόμιμο, ρε, να βάζεις κρεβάτια μέσα στη θάλασσα? Δηλαδή, εγώ αν ανοίξω ένα beach bar αύριο μεθαύριο, μπορώ να βάλω εδώ μέσα στη θάλασσα κρεβάτια? Έτσι εύκολα είναι τα πράγματα. Όλο το πακέτο είναι παράνομο τώρα, τι άλλο λέμε? Και αυτοί δεν εργάζονται για 3.000, εργάζονται για 1.200-1.300 ευρώ, 7 στα 7. Και δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση tips 200 ευρώ τη μέρα. Να παίρνουν κανένα πενιντάρικο. Οπότε μιλάμε για 1.400 ευρώ το μήνα. Για... Περίμενα να σου πω, 1.300 ευρώ το μήνα. Θα βάλω εγώ πολύ, είναι κιόλας, 50 ευρώ τη μέρα μπουρμπουάρ. Που αυτός λέει 250 τη μέρα. Σύνολο. Να βγάζει 2.500 το μήνα. Σύνολο με τα μπουρμπουάρ βάζω εγώ μέσα, έτσι. Που δεν δίνουν όλοι μπουρμπουάρ. Βάλαμε δηλαδή και το ταβάνι. Σύνολο μπορεί να βγάζει 2.500. Όχι όπως μας λέει ο ιδιοκτήτης και αυτός ότι βγάζει 9.000 το μήνα. Και γι' αυτό κολυμπάει, γιατί βγάζει 9.000. Ποιος βγάζει 9.000 σε σεζόν? Επίσης, το ότι δουλεύει 7 στα 7 είναι παράνομο. Η επιθεώρηση εργασίας δεν το είδε αυτό? Η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορούσε να βάλει κάτω και να δει αν τα ωράρια βγαίνουνε? Γιατί αν δεν βγαίνουν τα ωράρια, σημαίνει ότι το αφεντικό που έχει το κατάστημα στη Βουλή θα πρέπει αυτός να κολυμπάει να πάει στις απλώστρες. Η επιθεώρηση εργασίας δηλαδή δεν μπορούσε να το διευκρινίσει αυτό? Μια χαρά έρχεστε στο Focus και ζητάτε να σας στέλνω κάθε μήνα ολόκληρη τη μισθοδοσία, να σας στέλνω κάθε μήνα όλα τα παραστατικά και είστε εδώ κάθε μήνα και κάνετε τον έλεγχο και εμείς είμαστε απόλυτα νόμιμοι. Μια χαρά έρχεστε στο Focus, εκεί δεν πάτε όμως. Γρανάζει του συστήματος λοιπόν. Η επιθεώρηση εργασίας πιέζει επιχειρήσεις οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα και άλλες επιχειρήσεις δεν τις κάνει τίποτα. Γιατί κανονικά η επιθεώρηση εργασίας μετά από αυτές τις εικόνες και μετά από αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει αποφάσεις και ήδη να έχει κατακρίνει αυτόν τον εργοδότη. Αλλά τι γκρινιάζετε, μωρέ! Φιλελεύθερες κυβερνήσεις θέλατε! Σας το είπα, θα γίνουμε καρσόνια της Ευρώπης. 40-41%. Υπουργός Εργασίας ο Άδωνης, τι περιμένατε? 4 μέρες περάσανε, κολυμπάτε να πάτε παραγγελίες.
Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο κατάστημα θα έδινε συναυλία, θα έκανε συναυλία ο Αντώνης Ρέμος στη Ρόδο. Ακυρώθηκε όμως, έτσι, γιατί η αυτοψία των αστυνομικών δυνάμεων στο του λιμενικού συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο beach bar, μετά από καταγγελία φυσικά και δεν πάνε μόνοι τους, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είχε λάβει άδεια και είχε δημιουργήσει πέρα από ξαπλώστρες και μια πλωτή εξέδρα μες στη θάλασσα, την οποία την είχε εγκαταστήσει, λέει, προκειμένου να τραγουδήσει ο Ρέμος, ο φίλος του Μητσοτάκη, ο καταχρεωμένος Ρέμος, πάνω σε αυτή την εξέδρα μες στη θάλασσα. Πήγε λοιπόν μετά από καταγγελία, ξαναλέω, γιατί το αστυνομικό τμήμα Ρόδου από μόνο του δεν μπορούσε από ό,τι φαίνεται. Και πήγε εκεί πέρα, προχώρησε σε δικογραφία για, το πω, για τη λειτουργία του καταστήματος και λέει ότι ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί με εντολή τότε ενός εισαγγελέα. Μετά από 2 ώρες αφέθηκε ελεύθερος. Πέρσι είχε γίνει, λέει, αυτή η συναυλία κανονικότατα. Είχαν βρεθεί εκεί 2.000 άτομα, έβγαλε αυτό στα εκατομμύρια του. Κανένας δεν επενέβη γιατί δεν υπήρξε καταγγελία. Ο Ρέμος, ο οποίος λέει ότι έχει δεχθεί τεράστια και ανεπανόρθωτη ζημιά λόγω πανδημίας. Ο Ρέμος, ο οποίος είναι καταχρεωμένος. Και άμα δείτε καμία επιχορήγηση, πώς κάναμε στην Αιτζίαν, πώς κάναμε εδώ στο φούρνο της Θεσσαλονίκης και γενικά που έχει τα τσουρέκια αυτά τα ωραία. Άμα δείτε και μια επιχορήγηση στο Ρέμο, κρατική επιχορήγηση, γιατί ο Ρέμος εν μέσω πανδημίας δεν τα πήγε καλά. Ας τον δώσουμε και αυτό να 20 εκατομμύρια να επανορθώσει ο άνθρωπος. Να ορθοποδήσει. Κρατική επιχορήγηση. Και ας μην τα φέρει πίσω η Αιτζίαν, ας πούμε, και αυτές οι εταιρείες οι αεροπορικές που βοηθήσαμε. Ενώ μετά δηλώνανε κερδοφόρες επιχειρήσεις, κερδοφόρες εταιρείες, δεν μας επιστρέψαν αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά δηλαδή τι ήταν, δανεικά, ήταν δωρεά, τι ήταν ακριβώς. Δανεικά και αχείριστα. Τους τα δώσαμε και κρατήστε τα, δεν τα θέλουμε πίσω. Και ας βγάζετε κέρδη, εμείς δεν θέλουμε πίσω 50 εκατομμύρια. Βοηθήσαμε επειδή είστε καλοί. Τι να πω, παιδιά, αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Και πού ξέρω εγώ ότι αυτά τα 50. Τα πήρε και τα έβαλε στην εταιρεία. Έλεγξε κανένας, νομίζεις, με τίποτα. Και που ξέρω εγώ ότι από αυτά τα 50 που τους δώσανε, δεν γυρίσανε 25 σε αυτόν που τους τα έδωσε. Η μπίζνα της μπίζνα, ο Μίζα. Γεια σου, Ελλάδα. Καλησπέρα. Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα όμως, και στο TripAdvisor και στο Booking, που έχουν τραπέζια μέσα στη θάλασσα. Που έχουν εξαπλώστρες μες στη θάλασσα και κανένας δεν λέει τίποτα. Αυτά δεν πρέπει να τα ψάχνει μια ανεξάρτητη αρχή, σε εισαγωγικά η ανεξάρτητη. Ρωτήστε αυτόν τον άνθρωπο που έχει το beach bar τι ψηφίζει. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι νεοδημοκράτης. Μετά από τέτοιες καταστάσεις δίνεις το δικαίωμα και στο Ρόμπι Βίλιαμς. Ποιος είναι ο Ρόμπι Βίλιαμς τώρα, ρε παιδιά, εντάξει. Να βγαίνει να λέει ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες. Βγήκε ο Ρόμπι Βίλιαμς τώρα, ο τραγουδιστής. Η αδερφή. Βγήκε η αδερφή να πει ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες. Σε συναυλία του. Και εγώ έχω να του πω ότι είναι νόθος. Έχω να του πω ότι είναι ένα σκουπίδι. Ένα σκουπίδι τρίπιο κιόλας. Άμα αυτή είναι η άποψή του για τους Έλληνες, εμένα η άποψή μου για τον Ρόμπι Βίλιαμς είναι ότι είναι ένα τρίπιο σκουπίδι. Απλά πράγματα. Που κανονικά την ώρα που έλεγε αυτό το πράγμα, από το κοινό έπρεπε να φάει γιαούρτια, ντομάτες, αυγά, ό,τι είχε ο καθένας, μπουκάλια στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Αλλά τι να περιμένεις τώρα. Αντίδραση. Καλό βράδυ. Δίνουμε δικαίωμα σε κάθε βλάκα, να σας το πω έτσι απλά, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τους Έλληνες. Γιατί ο Χίψη πάει και κάνει ό,τι γουστάρει μες στη θάλασσα, ο άλλος κοστολογεί το καλαμάρι 200 ευρώ, ο άλλος, να, μου στείλαν απόδειξη. Πήγε ποτήρι από σαμπάνια και χρέωσε το ποτήρι 11 ευρώ.
Δηλαδή έρχεσαι στην Ελλάδα, σε νησί, να κάνεις διακοπές. Και σου λέει ο άλλος, για να σου δώσω ποτήρι σαμπάνιας να πιείς το ποτήρι, 11 ευρώ το ποτήρι. Άδειο, έτσι. 11 ευρώ το ποτήρι μόνο. Και άμα θες να βάλεις και κάτι μέσα έξτρα. Κάτι τέτοιοι ηλίθιοι δίνουν το δικαίωμα σε αυτό το βλάκα να μας λένε κλέφτες όλους. Γιατί εγώ δεν είμαι κλέφτης προσωπικά, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω κλέψει κανέναν και ποτέ δεν έχω κάνει κάτι για να έχει αυτό το δικαίωμα να με λέει με ένα κλέφτη. Ανεβάζουν τώρα βίντεο που χορεύουν εκεί οι σερβιτόροι στο beach bar, χάσα από σέρβικο και είναι χαρούμενοι όλοι μαζί και λένε «Α, τι ωραία και καλά περνάνε οι σερβιτόροι, ρε, αυτά τα κάνουνε γιατί τους επιβάλλει κάποιος να τα κάνουνε». Όλα αυτά τα καράκια ζηλίκια, δεν το καταλαβαίνετε. Το άλλο, το χειρότερο, 1000 ευρώ λέει πρόστιμο σε όσους παίζουν ρακέτα στην παραλία. Και υπάρχουν και οι λίθοι που συμφωνούν με αυτό. Ναι, ρε, λέει, αν παίζεις ρακέτα να φας 1000 ευρώ πρόστιμο, γιατί όχι. Δηλαδή η γελιότητα χτυπάει κόκκινο. Άλλος έχει το δικαίωμα να βάζει ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα και να στέλνει σερβιτόρο να πατάει μακροβούτι με συγκεκριμένο τρόπο να κολυμπάει με βατραχοπέδιλα. Βάλτρουν με βατραχοπέδιλα το σερβιτόρο. Και με μάσκα να πηγαίνει 30 μέτρα κολυμπώντας ένα τοστάκι σε έναν βλάχο. Ο οποίος θέλει να το παίξει Μπρούκλης. Βλάχος είμαι, μην παρεξηγείς τη βλάχη. Χαιρετίσματα πολλά. Η Εύη Θόδη είναι εθνική σας ηρωίδα. Λοιπόν, 1000 ευρώ πρόστιμο αν παίξει ρακέτα. Δηλαδή θα κρυβόμαστε σε καμία γωνία πίσω από τα βράχια να παίξουμε λίγη ρακέτα, ρε αδερφέ. Ένα τακ, τακ, τακ. Λίγη ρακέτα, 1000 ευρώ. Άλλος δεν τρώει πρόστιμο για τις σαμπλώστρες, εσύ θα φας για τη ρακέτα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, η ευτυχία εξαρτάται κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την οπτική γωνία, την οποία φυσικά επιλέγουμε εμείς για το πώς θα δούμε τον κόσμο. Εγώ ίσα ίσα το βλέπω λίγο καλύτερο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί θα μαζευτούν οι μπρούκλιδες, οι δίθεν νεόπλουτοι, οι υποκριτές σε σημεία, σε συγκεκριμένες παραλίες, και οι αληθινοί, οι νορμάλ που ξέρουν ρακέτα, που ξέρουν ψάρεμα αλλού. Καλύτερα για να φεύγουν οι υποκριτές από τις παραλίες που πάμε. Με την ομπρελίτσα μας, με το ψυγιάκι μας, με τα φρουτάκια μας, όμορφα, ωραία, χωρίς να πρέπει να κάνουμε κατανάλωση, χωρίς τίποτα. Υπουργοί, 62 υπουργοί στην Ελλάδα. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Τουρκία έχουν από 15 και από 17 υπουργούς και είναι πληθυσμιακά πολύ περισσότεροι. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και έχουμε 62 υπουργούς, υπουργούς, χαμός γίνεται. Δεν χωράνε στην αίθουσα, τα λέγαμε την Παρασκευή. Δεν χωράνε στην αίθουσα, ρε. Να πιούν νεράκι, δεν έχει για όλους νερό στην αίθουσα. Δεν έχει για όλους τραπέζι. Γιατί είναι πάρα πολύ, είναι 62 υπουργοί. Ένας από αυτούς τους 62 υπουργούς δεν μπόρεσε να δώσει σήμα και αυτές τις παράνομες τις απλώστρες να πάνε να τις σηλώσουνε. Όλοι μαζί στο κόλπο είναι, βρε. Απορείτε, τι απορείτε με την εικόνα αυτή, να. Τι απορείτε που σερβίρει τους τουρίστες με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρατε για την ασυδοσία του επιχειρηματία του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρατε ότι αν δεν βουτούσε θα σταματούσε να εργάζεται επί τόπου. Ότι είναι υποχρέωσή του πλέον οι αντίξωες συνθήκες. Ότι λειτουργούν οι εργοδότες με απειλές, με εξευτελισμό, με μειώσεις, με παρενοχλήσεις. Δεν ξέρετε ότι τα κοριτσάκια που πάνε και δουλεύουν σε ζών, το κάθε δίθεν αφεντικό τα παρενοχλεί. Και βρίσκονται πάρα πολλές κοπέλες σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Τώρα δηλαδή σας έπιασε η ευαισθητοποίησή σας για τη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού. Και γυρνάτε και λέτε πόσο Έλληνας τουρίστας δέχεται όλα αυτά και ανέχεται όλα αυτά. Άσε που περισσότεροι δεν είναι Έλληνες τουρίστες. Γιατί οι Έλληνες τουρίστες πλέον δεν έχουν μία για να πάνε διακοπές. Και σας λέω, Έλληνας τουρίστας το 2000 που είχε λεφτά τα ίδια έκανε. Όταν πήγαινε στο Μπαλί, όταν πήγαινε στο Πουκέτο, όπου πήγαινε. Έβρισκε εκεί τους ηθαγενείς και γούσταρε. Και έλεγε, μου φέρνει το στάκι ο άλλος κολυμπώντας. Χωρίς να σκεφτείς τη θέση που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία εξυγχρονίστηκαν. Έμεινε η Ελλάδα. Η Ελλάδα πάει πίσω. Οι άλλες πάνε μπροστά. Είπαμε, όλοι κάνουν μπροστά βήματα, εμείς κάνουμε πίσω. Η ατζέντα θεμάτων θα αλλάξει όμως και πάλι. Θα φύγει και η ευαισθησία σας σε λίγες μέρες. Θα ασχολείστε με κάτι άλλο. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τζάμπα συζητάμε.
Αυτό θα συνεχίσει πάντως να έχει την καφετέρια στη Βουλή. Ο συγκεκριμένος με αυτό το beach bar. Τέσσερις μέρες κυβέρνηση Μητσοτάκη έχετε, ρε. Και βλέπετε ήδη τι συμβαίνει. Τέσσερις μέρες. Μία μέρα έχετε υπουργό εργασίας στον Άδωνη και ήδη υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες. Α, έχετε και υπουργό εξωτερικών, όπως λένε τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον φίλο της Τουρκίας, τον Γεραπετρίτη. Που βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε: ο φίλος μας, ο έμπιστος ο φίλος μας έγινε υπουργός εξωτερικών, λένε οι Τούρκοι. Αλλά οι Έλληνες επιλέξαν σταθερότητα για άλλη μια φορά, 41% στο Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοινώνει ότι έρχεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων από το ερχόμενο Σάββατο, αυτό το Σάββατο που πέρασε, 1 Ιουλίου. Πάνω πάλι τα καύσιμα, πάλι η εσχροκέρδεια ήρθε μετά τις εκλογές, δεν σταμάτησε ο πόλεμος και φταίει η Ουκρανία και η Ρωσία, φίλοι μου, δεν φταίει η εσχροκέρδεια, σας παρακαλώ μην ακούσω κάτι τέτοιο. Τα καρσόνια της Ευρώπης, σας γλεντάνε οι καταχρεωμένοι, βρε. Γεμάτη Ελλάδα από ηλίθιους που ψήφισαν κλέφτες. Γεμάτη Ελλάδα από ξερόλες. Και μαντέψτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε να καταχυρωθεί ο όρος Turk Aegean στην Τουρκία. Τουρκικό το Αιγαίο, λένε οι Βρυξέλλες. Και φυσικά εκοφαντική είναι η σιωπή από την ελληνική κυβέρνηση. Κανένας δεν αντιδράει, κανένας δεν έχει θέμα. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Τα είπαμε, τα ξαναλέμε. Όταν βλέπεις την Κανέλη αγκαλιά με την Πακογιάννη, όταν βλέπεις το Κουτσούμπα αγκαλιά με την Πακογιάννη, όταν βλέπεις όλους μαζί αυτούς εδώ πέρα να χαίρονται και να τα σπάνε που εκλέχθηκαν, ρε φίλε, απλά είναι τα πράγματα. Είναι μαζί. Τέλος. Όταν βλέπεις αγκαλιά κάποιον με την Πακογιάννη, να ξέρεις ότι κάτι παίζει, κάτι βρωμάει. Δεν είναι έτσι εύκολο. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω επίσης ότι μία λέξη είναι αυτή που αντιπροσωπεύει οριστικά πλέον την Ελλάδα, η λέξη δημεύω. Η λέξη δημεύω σημαίνει μετατρέπω ιδιωτική περιουσία ή ένα αγαθό σε ιδιοκτησία του κράτους. Χωρίς να δώσω οικονομικό αντάλλαγμα ως ποινή. Αυτή είναι η λέξη η οποία αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, αντίθετα όμως. Γιατί πλέον την ιδιοκτησία του κράτους όλοι αυτοί τη μετατρέπουν σε ιδιωτική περιουσία. Χωρίς να δώσουν οικονομικό αντάλλαγμα. Γιατί έχουν βγάλει από αυτά που εσείς δίνετε για φόρο. Τα έχουν βγάλει και τα δίνουν εκεί. Δηλαδή είναι κερδισμένοι πάνω στις πλάτες σας και θα είναι κερδισμένοι για πολλά χρόνια. Γιατί πλέον περπατάμε και πάμε γρήγορα, τρέχοντας, δεν περπατάμε, τρέχουμε προς μια ιδιωτική Ελλάδα, μια ιδιωτική Ελλάδα από την οποία θα βγάζουν εκατομμύρια οικογένειες συγκεκριμένες. Πού είστε ρε πατριώτες όλοι εσείς να πάτε να πολεμήσετε για το Turk Aegean πλέον? Σας έφταιγε ο Βελόπουλος και ο κάθε Βελόπουλος και μαλώνατε και σκοτωνόσασταν μεταξύ σας όλοι στον πατριωτικό χώρο για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο και να τι πάθατε. Όταν έβγαινα και φώναζα και έλεγα ότι πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε οτιδήποτε, και ακόμα το λέω, σφυρίζατε αδιάφορα. Όταν σας έλεγα ότι το συγκεκριμένο κόμμα που μπήκε στη Βουλή είναι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, σφυρίζατε αδιάφορα. Και ότι πλέον η Εκκλησία έχει ένα κομμάτι της Βουλής, έχει 10 βουλευτές η Εκκλησία πλέον δικούς της. Και θα είχε περισσότερους αν συνεχίσει να τσοντάρει λεφτά από πίσω και ο εφοπλιστής που εμπλέκεται, αλλά και οι Μητροπολίτες. Για να μην πω και άλλα ονόματα, πιο μεγάλα, που λέγανε προσεύχομαι στον Αλλάχ τότε στο σεισμό. Ορθόδοξος έλεγε προσεύχομαι στον Αλλάχ να πάνε όλα καλά στο σεισμό. Αλλά δεν ακούτε, μόνο και λαϊδάτε, μόνο λέτε ότι ξέρετε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε όλα. Για τη Γαλλία είπαμε. Εφόσον δεν ενοχλεί κανέναν το πιάτσικο ιδιωτικών περιουσιών στη Γαλλία και δεν ενοχλείται κανένας για όλα αυτά που συμβαίνουν, πρόβλημά του. Πρόβλημά του. Τι κάνουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή? Έχουν πρόβλημα με το σύστημα, έχουν πρόβλημα με τον αστυνομικό πυροβόλη στο παιδάκι
και καταστρέφουν την περιουσία του πολίτη. Είναι σωστή αυτή η αντίδραση? Θέλετε να με τρελάνετε? Άμα έχετε θέμα με αυτούς, πηγαίνετε με αυτούς. Αλλά με αυτούς δεν τα βγάζετε πέρα και χτυπάτε τους άλλους. Έλα όμως που όταν έρθει αυτή η κατάσταση και στην Ελλάδα, γιατί στη Γαλλία ήδη συμβαίνει, θεωρείτε ότι θα μπορείτε να κυκλοφορείτε χωρίς φόβο το βράδυ? Είδατε τι συμβαίνει στη Γαλλία? Θεωρείς ότι θα μπορείς να κυκλοφορείς εκεί χωρίς φόβο το βράδυ? Θεωρείς ότι θα μπορείς να αφήνεις ελεύθερα τα παιδιά σου να παίξουν στη γειτονιά? Θεωρείς ότι θα μπορείς να έχεις αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο σε αυτό το χάος και δεν θα μπει μέσα κανένας από αυτούς όλους να σε κάνει εκεί πέρα, να στα πάρει όλα, να μην σε πω τι άλλο θα σε κάνει? Λοιπόν, εγώ γουστάρω και θέλω στη χώρα μου να κυκλοφορώ χωρίς φόβο το βράδυ, και εγώ και οι γυναίκες και όλοι. Θέλω να αφήνω τα παιδιά μου ελεύθερα στη γειτονιά να παίζουνε. Θέλω να αφήνω ανοιχτό το παράθυρο να δροσίζομαι χωρίς να φοβάμαι ότι θα πηδήξει μέσα κάποιος. Με λίγα λόγια, θέλω πίσω την Ελλάδα στην οποία μεγάλωσα. Θέλω πίσω την πατρίδα μου. Απλά πράγματα. Και αν κάποιος με θεωρεί ρατσιστή, πατάει ένα κουμπάκι και αλλάζει συχνότητα. Ψηλά τα πράσινα μπερέ! Τον έχουνε πιάσει το φλόρο από εκεί που ξέρετε και δεν τον μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν κελάει ανάλογα γιατί εμπλέκεται. Γιατί έκανε κι αυτός μαμουνιές από ό,τι φαίνεται. Και αφού έκανε μαμουνιές, όσοι κάνουν μαμουνιές θα πρέπει να βρίσκονται στενοί. Δεν θα πρέπει να βρίσκονται ελεύθεροι. Μας κάνουνε κουμάντο τα μαμούνια. Έχουμε την Ένωση Συνεροφυλάκων Εύρου, οι οποίοι έστειλαν εξώδικο για συκοφαντία. Η ΕΣΥΦΝΕ ζήτησε να ανακληθεί η έρευνα που αποκαλύπτει, λέει, πως τα τελευταία χρόνια μέλη των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι συλλαμβάνουν κόσμο εκεί πέρα στα σύνορα, αφαιρούν από πάνω τους λεφτά, περιουσιακά πραγματάκια τα οποία κουβαλάνε και τα κρατάνε για την πάρτι τους. Δηλαδή δεν τα κατάσχουνε. Τι κάνουνε, λέει, τους κλέβουνε. Λένε αυτοί εδώ πέρα όλοι που πάνε να μπουν παράνομα στη χώρα. Δηλαδή έρχεται ο άλλος παράνομα στη χώρα να μπει. Είναι παράνομος αυτός που έρχεται να μπει στη χώρα, δεν πρέπει να μπει. Και τα σώματα ασφαλείας, λέει, στην προκειμένη φάση, κάποιοι από τα σώματα ασφαλείας, αντί για να τους πάρουνε και να τους απελάσουνε που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, τι κάνουνε, τους αφήνουν να μπουν στη χώρα και τους κλέβουνε. Και στέλνουνε τώρα εξώδικο για συκοφαντία. Και για κακή τους τύχη, την ίδια μέρα συλλαμβάνονται 5 σιναριοφύλακες που πάνω τους βρίσκουνε 30.000 ευρώ, 2.120 δολάρια, 850 τουρκικές λίρες και πάρα πολλά χαρτονομίσματα από την Ασία. Και 59 τηλέφωνα βρίσκονται πάνω σε 5 άτομα. Που αποδεικνύει ότι τους κλέβουνε. Δηλαδή και οι παράνομοι μετανάστες που δεν πρέπει να έρχονται εδώ πέρα παράνομοι, και αυτοί οι άνθρωποι που τους βρίσκουνε και τους πιάνουν και τους φέρνουν και τους κάνουν και τους άλλους, τους κλέβουνε. Μιλάμε για την παρανομία σε όλο τη το μεγαλείο. Θα σας δώσω όμως μια εικόνα που θα γουστάρετε. Εγώ, ας πούμε, θα γούσταρα να πάω να πετάξω μια ξαπλώστρα μόνος μου μέσα στη θάλασσα. Να βάλω πάνω το σερβιτόρο το συγκεκριμένο και να στείλω τον Άδωνη να του σερβίρει μέχρι το νερό να φτάσει στο λαιμό του, να έχει ψηλά το χέρι με το δίσκο να του σερβίρει εκεί πέρα το στάκι και χυμό, το σερβιτόρο. Θα γούσταρα να το δω αυτό, ρε, πώς θα σας το πω. Τον Άδωνη βουτυγμένο, τον Υπουργό Εργασίας μέσα στη θάλασσα, με δίσκο να πηγαίνει χυμό και το στάκι σε ένα σερβιτόρο που είναι πάνω στην παράνομη ξαπλώστρα. Θα γούσταρα, πώς θα σας το πω. Δεν μπορώ άλλες να το εξηγήσω. Μιλάμε για μια εξόφθαλμη παράνομη τοποθέτηση εντός της θάλασσας. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Και αν έχει άδεια, θα ήθελα να ξέρω ποιος την παραχώρησε, βάσει ποιου νόμου, ποιων κανονισμών, και να έχουμε απαντήσεις. Πολύ σωστά λες, Κώστα. Μακάρι να είχε και αχινούς όταν θα ήταν βουτυγμένος εκεί ο Υπουργός Εργασίας για να πάει. Να δεις τι καλά θα χόρευε κότσαρι μες στη θάλασσα.
Και να παίζει και το κότσαρι από τα ηχεία από το beach bar. Να παίζει και το κότσαρι και να βλέπω τον Άδωνη να χορεύει κότσαρι στους αχινούς πάνω και να πηγαίνει την παραγγελία. Δεν θέλω κάτι άλλο, αλήθεια. Νομίζω θα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Άκου εκεί όμως ο σερβιτόρος βγάζει 9 χιλιάρικα. Άκου εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί ήδη οι επιθεωρητές που πήγαν εκεί και τα βρήκαν όλα νόμιμα. Γνώμη μου, έτσι. Θα έπρεπε να ελεγχθούν οι επιθεωρητές. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί και τα βρήκαν όλα νόμιμα, ρε παιδιά, μας τρελάνουνε. Αλλά δεν ασχολείστε με αυτά, ρε. Τι σας νοιάζει. Πέταξε η Τούνη το βυζί απ' έξω και θυλάζει. Το πρωτοσέλιδο είναι στις εφημερίδες, το πρωτοσέλιδο στα site. Τίτλος μεγάλος, πέταξε η Τούνη το βυζί απ' έξω και θυλάζει. Που η Τούνη ξέρει, ρε. Η Τούνη. Τούνη είναι παλιά καραβάνα, ρε. Ξέρει, ρε, πώς λειτουργείται. Γι' αυτό το πέταξε το βυζί απ' έξω και βυζένει εκεί πέρα και κάνει και θυλάζει. Για να ασχοληθείτε όλοι μαζί της. Σου λέει, χάθηκα από την επιφάνεια, πλέον δεν ασχολείται κανένας. Ας πετάξω έξω το βυζί. Θα πέσουν όλα τα φώτα πάνω μου. Επίσης για τον εργασιακό μεσαίωνα θα έπρεπε να μας απασχολεί πολύ και όλοι αυτοί που κάνουν κοσεμασιών, έτσι. Τα κοσεμασιών τώρα δεν ξέρετε τι είναι. Χαϊδεύτρες. Χαϊδεύτρες. Άλλες πληρώνονται για χαϊδεύτρες. Έχουνε πορνοποιήσει το θηλυκό φύλλο πλέον. Το έχουνε πορνοποιήσει. Είναι μια καινούργια λέξη που ανακάλυψα εγώ μόλις τώρα. Έχουν πορνοποιήσει τις γυναίκες πλέον. Τις εκμεταλλεύονται και τις χειρίζονται ώστε να κόβουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τραγικά γεγονότα. Λοιπόν, πριν πάω σε τραγουδάκι και δελτίο ειδήσεων, θα ήθελα να σας πω κιόλας ότι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον γελίο Αχιλλέο Αμπέο, ο οποίος για μένα θα πρέπει να πάρει το Όσκαρ της γελιότητας. Όσκαρ γελιότητας στον Αχιλλέα τον Μπέο. Είπε δημόσια, άντε κουρέψου ρε, σε καρκινοπαθή ακτιβιστή που έχει χάσει όλα του τα μαλλιά από την ακτινοβολία. Έτσι. Και στο Βόλο τον επέλεξαν 60%. Με 60% εκλέχθηκε. Κανένα σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια από το συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει. Τα κονομάει και αυτός μαζί με τους φουσκωτούς του. Και θα αφήσω τώρα και ένα υπονοούμενο, γιατί ξέρω πως λειτουργούν όλοι αυτοί. Παράγοντες της Super League 2 βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της Interpol για στημένα παιχνίδια στην Ελλάδα. Και τρίτος πρόεδρος της ΠΑΕ, συγκεκριμένης ΠΑΕ, προσήχθη στην ασφάλεια για τα στημένα παιχνίδια. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι να μην κάνει κονσεμασιόν ο τύπος. 9.000 ευρώ το μήνα βγάζει. Έτσι δεν είναι. Ο δεξιός θα δεχόταν. Έχω πολλά να πω, αλλά δεν έχω χρόνο. Έχει πάει 2 η ώρα. Πάμε σε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω με μικρό σχόλιο και μετά πάμε στο τραπεζικό. Μην φύγει κανένας, έχω ακόμα πολλά να πω. Έχω πολλά να πω και δεν προλαβαίνω, ρε. Είναι απίστευτο. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι να σχολιάσουμε μαζί για τον Καμπουράκη. Ο οποίος Καμπουράκης τι είπε. Εγώ λέει, αν θέλω λέει να προκόψω τη ζωή μου, μπορεί να σερβίρω και στο νερό, λέει ο Καμπουράκης. Μπορεί να κρεμιέμαι και στα σκοινιά, λέει, δεν αφορά κανέναν. Εντάξει, ρε Καμπουράκη, εσύ για να προκόψεις τη ζωή σου, έχεις φιλήσει κατουμυρημένη ποδιά, έχεις γλύψει κι αν έχεις γλύψει, σέρνοντας ανέβηκες, γλύφοντας ανέβηκες, οπότε τα πάντα περιμένουμε από σένα, Καμπουράκη. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ξέρουμε ποιος είσαι. Ο Άδωνης λέει, έστειλε την επιθεώρηση εργασίας να ελέγξει, λέει, την πιθανή εργοδοτική αυθαιρεσία. Πραγματικά, δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο σε αυτή τη χώρα πλέον. Ο Άδωνης, η επιθεώρηση εργασίας, ο έλεγχος, όλοι αυτοί μαζί. Επίσης, έχουμε ακροατή ο οποίος σχολιάζει και λέει ότι στη Ρόδο, σε περίπτωση, λέει, που καταγγείλεις κάποιον, μπαίνεις κατευθείαν στη μαύρη λίστα όλων των επιχειρήσεων στη Ρόδο, γιατί είναι όλοι ενωμένοι και όλοι παράνομοι. Μου θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης είδα τον Αντετοκούμπο. Τον Αντετοκούμπο με τη Μαρέβα.
Πόσο κρίμα που δεν λέει τίποτα ο Γιάννης για όλα τα εγκλήματα του ελληνικού κράτους. Πόσο κρίμα που βλέπουμε τον Αντετοκούμπο και την οικογένειά του να βγαίνει φωτογραφία με τη Μαρέβα, με το γιο του Μητσοτάκη και να παίρνει θέση. Ενώ την ίδια ώρα θυμάμαι τον Άδωνη Γεωργιάδη που τον κορόιδευε. Που έλεγε το όνομά του λάθος, εσκεμένα το έλεγε λάθος, μην ξεχνιέστε. Πώς λοιπόν ρε Γιάννη παίρνεις θέση και υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία? Για πες μου λίγο, για εξήγησέ μου. Μπερδεύεστε κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι εγώ. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο Ακενοτούμπο. Άλλο... που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο. Ακενοτούμπο, Ακενοτούμπο. Όπως Ακενοτούμπο. Ακετιλίν το έκανες. Αντετοκούμπο. Ως Έλληνας δεν παίζει. Ο Έλληνας δεν λέει ότι είναι. Ηθαγένεια ελληνική έχει. Κάπου στην Αφρική γεννήθηκε ο άνθρωπος. Ηθαγένεια την ελληνική. Πώς το λένε όλοι. Εδώ γεννήθηκε ο άνθρωπος. Απλά ο πατέρας του είναι από την Αιγύρια. Δεν θυμάμαι αργεντική. Δεν θα πω το δικό. Δεν το αδικήσω. Η ουσία ποια είναι. Ως ηθαγένεια. Μην μπερδεύεστε κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι εγώ. Ο Ακενοτούμπο. Ξεχνάς Γιαννάκη εύκολα. Πέσανε τα φώτα πάνω σου, έγινε σταρ. Με την αξία σου. Δεν λέει κανένας ότι δεν είσαι καλός μπασκεμπολίστας. Πολύ καλός μπασκεμπολίστας, συμφωνώ. Αλλά ξεχνάς ρε Γιαννάκη. Και δεν ξέρεις με ποιους βγαίνεις φωτογραφία ρε Γιαννάκη από τα σεπόλια. Γιατί αν δεν είχες βγει από τα σεπόλια, όλοι αυτοί ούτε θα σε φτύνανε. Ούτε θα σε φτύνανε Γιαννάκη αν ήσουν ακόμα στα σεπόλια. Πέσαν τα φώτα πάνω σου. Και πηγαίνεις, βγαίνεις φωτογραφίες Γιαννάκη. Παίρνεις θέση Γιαννάκη. Λάθος μεγάλο Γιαννάκη. Δεν πειράζει όμως. Αναμενόμενο ήταν γι' αυτό. Αναμενόμενο. Λοιπόν, είμαστε κατά, είμαι κατά στην κατάληψη θάλασσας. Το ίδιο κάνουν και με αρχαιολογικούς χώρους. Και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Επίσης θέλω να σχολιάσω ένα ακόμα γεγονός πολύ σημαντικό. Είδα τον Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, ναι, τον δήμαρχο, να ανεβάζει ότι πλένει δρόμους, ότι υπάρχει δράση στην καθαριότητα, ότι ο Δήμος βγαίνει και κάνει τη δουλειά του. Να θυμίσω ότι στον Πειραιά, στο Δήμο, τώρα που το θυμήθηκα, στην καθαριότητα είχαν δηλωμένο και έναν δολοφόνο. Ο Ρουμπέτης ήταν δηλωμένος στο Δήμο, στον τομέα της καθαριότητας. Το πώς καθάριζε είναι κάτι άλλο, μια τραγική ηρωνία. Αλλά δηλωμένος ο δολοφόνος και κανένας δεν το έλεγξε και αυτό. Το πώς δηλώθηκε αυτός ο άνθρωπος στο Δήμο. Τέλος πάντων, γέννησε ρε Μπακογιάννη και μας λες τι, ότι καθαρίζει τους δρόμους και τι, δεν θα σε πούμε μπράβο? Πρέπει να σε πούμε μπράβο. Μα είναι υποχρέωσή σου να καθαρίζεις ρε αδερφέ. Είναι υποχρέωσή σας να μαζεύετε τα σκουπίδια, δεν μας κάνετε χάρη. Πληρώνουμε. Που περιμένεις και ευχαριστώ επειδή μάζεις τα σκουπίδια και επειδή καθάρισες το δρόμο. Έλα Χριστέ και Κύριε, τρελαθούμε, δεν λες, σε πούμε και ευχαριστώ. Δεν φτάνει που έχεις βγάλει εκατομμύρια, έχεις σπάσει όλα τα πεζοδρόμια, τα έχεις ξαναφτιάξει για να παίρνεις ό,τι είναι να πάρεις. Δεν φτάνει που έκανες μεγάλους περιπάτους, δεν φτάνουν όλα αυτά. Μας κουνάς και το δάχτυλο επειδή καθαρίσεις ένα δρόμο και μάζεσαι 10 κάδους. Επίσης, τις φωτογραφίες τις έχω αναρτήσει στην προσωπική μου σελίδα Σερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος στο Facebook και στο Twitter, τα έχω ανεβάσει και παντού. Να δείτε την Μπακογιάννη αγκαλιά με τον Κουτσούμπα, την Κανέλη αγκαλιά με την Μπακογιάννη και η αριστερά με τη δεξιά ένα μαγαζί. Το ίδιο μαγαζί, δεξί και αριστερή, τέλος.